Γιώργος Φίλης, διδάκτορ γεωπολιτική, καθηγητή γεωστρατηγική και φίλο. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, Λαύρο. Όντω, War Room σήμερα. Είμαστε τώρα δύο μέρε με τι ανταλλαγέ πυράβλων. πυράβλων. Μοιράζουν δώρα Πακιστανοί και Ιρανοί. Οπότε πραγματικά δυστυχώ ο πρόλογο σου αντικατοπτρίζει πλήρω την αλήθεια. Ότι είμαστε σε μια κατάσταση όπου επεκτείνεται όλη η ιστορία. Και εκτραχύνεται σε όλα τα μέτωπα. Στην ουσία τα μέτωπα όλα αυτά ένα είναι, το οποίο εκδηλώνεται σε διάφορε μορφέ και σε διάφορε περιοχέ. Αλλά είναι ένα. Και κάθε, κάθε, φορά ανοίγει σε ένα διαφορετικό γεωγραφικό σημείο, αλλά είναι περί αυτού που Είναι ένα, πολύ σωστά λε, ένα ζούμε τα προεόρτια ενό παγκοσμίου πολέμου επί γεωοικονομικού, γεωπολιτικού και σε, σε, συγκεκριμένα μέτωπα με στρατιωτική υφή και φύση. Ε, πολύ σωστά είπε, είναι ένα μέτωπο άμα το δούμε α, υπό την έννοια τη Broader Middle East που λέμε, ευρύτερη Μέση Ανατολή ή εν πάση περιπτώσει όπω ονομάζει και μετά Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική, η οποία ξεκινάει από τον Ινδό ποταμό και φτάνει επί τη ουσία μέχρι τον Ατλαντικό. επι τη λοιπόν ξεκίνησε ε, αυτή είναι μια γεω, όρο γεωστρατη, ένας γεωστρατηγικός όρος να πούμε στις φίλες και στις φίλους όπου αναπτύχθηκε λίγο μετά την 11η Σεπτεμβρίου εκείνη mm -hmm. την εποχή mm -hmm. από τους Αμερικανούς για να καταδείξουν μια το, γεωγραφική το, το ευρύτερη Μέση Ανατολή το ευρύτερη Μέση Ανατολή από τον Ινδό μέχρι το Μαρόκο από τον Ινδό μέχρι το Μαρόκο δηλαδή άρα πιάνει στην ουσία όλη το Ισλαμικό Παρισμύνα. κόσμο κεντρική ασ, Νότια Ασία κεντρική Νότια Ασία Μέση Ανατολή Βόρεια Αφρική, Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική. Και... γιατί, γιατί όπω πολύ σωστά το σκέφτηκαν όλα αυτά είναι Συγκοινωνούν τα δοχεία, οπότε στην περιοχή τη ευρύτερη Μέση Ανατολή ή με καινούριο όρο Μέση Ανατολή, Middle East North Africa λέγεται πλέον, Μίνα, να το πω έτσι mm -hmm. όπω το ονομάζουν, έχουμε στο κέντρο αυτή τη Μέση Ανατολή το κεντρικό πρόβλημα που είναι προφανώ το Παλαιστινιακό με το Ισραήλ και βλέπουμε να ανοίγει ένα μέτωπο στην ανατολική του πλευρά όπου έχουμε έτσι το Πακιστάν και το Ιράν, το οποίο εμπλέκονται και οι δύο φυσικά. Και με το κεντρικό μέτωπο τη συγκεκριμένη περιοχή όπου είναι, η, είναι το Παλαιστινιακό. Για να μην μπούμε το τι γίνεται στο, στο δυτικό μέτωπο, έτσι στο Μαρόκο, στη Μαυριτανία, στην Αλγερία, όπου και εκεί υπάρχει τεράστια αναμπουμπούλα και στη Λιβύη. Οπότε, αν το δούμε όλο, αν το χωρίσουμε σε τρία κομμάτια, θα δούμε ότι δεν υπάρχει χώρα πλέον στη, σε αυτή την περιοχή όπου να μην εμπλέκεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε πολεμικά μέτωπα. Αφγανιστάν, Πακιστάν, Ιράν. Ιράκ, Συρία, Ισραήλ, Παλαιστίνη, Ορδανία, Αίγυπτος, Λιβύη και Αιθιοπία. Αιθιοπία, Σουδάν και από εκεί και ύστερα στην αδυτική, να το πω έτσι, βόρεια δυτική πλευρά, τη βορειοδυτική Αφρική. Άρα, όντως, αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια κατάσταση η οποία σε αυτό το μέτωπο, πρόκειται σε αυτό το ευρύτερο γεωπολιτικό χώρο, πρόκειται να παιχτεί η ισορροπία του 21ου αιώνα, όπου φυσικά οι βασικοί παράγοντες δεν είναι αυτοί που είναι εδώ, αλλά είναι όπως καταλαβαίνουμε όλοι, είναι η Ρωσία, οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Κίνα και μια ε, σε ψυχική αναταραχή η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δεν ξέρουμε φυσικά που πατάμε, σε ποια βάρκα βρισκόμαστε και τι ακριβώ θα γίνει. Mm -hmm. Τώρα, πίσω από αυτό, πίσω από πολλά μέτωπα, ε, βρίσκεται η Κίνα. Είτε προκαλώντα η ίδια τι αναταραχέ, είτε αποτελώντα στόχο των ΗΠΑ και α μη φαίνεται. Α πούμε στη, στην, σε πάρα πολλέ περιπτώσει. Η Κίνα είναι εκεί είτε ω πρωταγωνιστή, χρηματοδότη, υποστηρικτή, τροφοδότη, χορηγό διαφόρων, γιατί του έχει τέσσερι χειροπόδαρα με τα, με με τα χρήματα, λεφτά. είτε ο στόχο των Αμερικανών. Και το Belt Road Initiative, έτσι, τη ζώνη που ετοιμάζει. Του μεταξύ, του μεταξύ τη χερσαία στην προκειμένη περίπτωση. Ε, και τη θαλάσσια βέβαια υπενθυμίζουν υπερθυμίζω ότι πριν δύο χρόνια περίπου, όταν αποχώρησαν οι Αμερικανοί από το Αφγανιστάν, ποιοι μπήκανε για να χρηματοδοτήσουν τα Ταλιμπάν, οι Κινέζοι. οι Κινέζοι. Άρα αυτό έγινε και σε μια συνεννόηση, μπορεί κάποιο να πει. Δηλαδή, οι Αμερικανοί σου αφήσαν τα τεθωρακισμένα και κάνουν παρέλαση στι στις, ε, στις αφγανικέ πόλει οι Αφγανοί με τα χάμβι και τα τεθωρακισμένα τα Αμερικανικά και, 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 όπλα, και χρήματα ε, Κινέζικα και σίγουρα, σίγουρα καταλαβαίνουμε λοιπόν για άλλη μια φορά ότι είμαστε σε μια πολύ περίεργη, όχι περίεργη, αυτή είναι η λογική των διεθνών σχέσεων, είμαστε, το έχουμε ξαναπεί στο φρέν εμείς την κατάσταση, δηλαδή είμαστε friends, φίλοι σε κάποια μέτωπα, εχθροί σε κάποια άλλα μέτωπα και συγγνώμη just business που λέμε αφού έχουμε αρχίσει πολλού αγγλοσαξονικά. Να τώρα, λένε. τώρα η Ευρώπη είναι ένα θέμα. Μα έλεγε χθε ο Θανάσης ο Δρούγος, ότι ο Μπάουερ, ο κεφαλή τη στρατιωτική επιτροπή του ΝΑΤΟ, είπε στου υπολείπου, όλου του 32, και ήταν και η Σουηδία εκεί πέρα, ότι με λίγα λόγια, βασικά χωρί περιστροφέ αυτέ τι το ετοιμαστείτε για μεγάλο πόλεμο, για παγκόσμιο πόλεμο. Τέρμα αυτά που ξέραμε, αναβαθμίστε τι ασκήσει, κάντε κομμάτια με τα πυρομαχικά σα. Τέρμα οι ασκήσει, όπω ξέραμε, mm. με τα ψυχροπολεμικά, πάμε για ασκήσει πολέμου και πάμε για διάχυση σε πολύ μεγάλο γεωγραφικό χώρο. Λοιπόν, αυτό το οποίο περιγράφουμε. Ε, πολύ σωστά είναι, νομίζω ότι αν είμαστε σε αυτό που λέμε σε ένα παγκόσμιο πόλεμο έχει πολλές ε, διαστάσεις και εκφάνσεις δυστυχώς εδώ είπαμε είμαστε στο War Room και σε εμπάσχευση της εκπομπής εκπομπή σου στο Think Tank το οποίο έχεις είμαστε χρήσιμοι και όχι ευχάριστοι και αυτό πρέπει να προειδοποιήσουμε ότι όντω η πιθανότητα περαιτέρω διάχυση τη κρίση είναι πολύ μεγαλύτερη από το να ελεγχθεί. Αυτό το οποίο γίνεται στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, λοιπόν, πλέον και στη Βόρεια Αφρική, θα υπενθυμίσω στις φίλες σου φίλους ή να υπενθυμίσουμε ή να πούμε το 2005-2006 είχαν βγάλει ε, στο Armed Forces Journal των Ηνωμένων Πολιτειών το επίσημο ε, περιοδικό των Ηνωμένων Πολιτειών και του το το των Αμερικανικών και παρουσιάστηκε αν δεν κάνω λάθος στο Νέιτο College στην Νάπολη ε, από έναν από, απόστρατο Αμερικανό αξιωματικό τον Ραλφ Πίτερς μια ένα, ένα, μελέτη φάλης ήταν ολόκληρη μελέτη παρουσίαση όπου λεγόταν blood borders δηλαδή τα ματωμένα, ε, ματωμένα σύνορα Συγχωρά. και πως θα πρέπει να σταματήσουν να είναι ματωμένα στην ευρύτερη Μέση Ανατολή εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι όποιο δει αυτό το χάρτη έγινε κακός χαμό τότε λόγω ότι εμφάνιζε το Κουρδιστάν, στη... αναξάρτητο Κουρδιστάν και είχε κόψει την Τουρκία, εκεί ήταν επί Ετσεβίτ. Μιλάμε τώρα η κατάσταση, αν δεν κάνω λάθο. Όχι. 2005-2006. Ήταν... Όχι, όχι δεν ήταν, δηλαδή. ήταν. Λίγο μετά Είχε Ερντογάν. Προηγηθεί, είχε προηγηθεί. Η άρνηση του Ερντογάν να... για τη διέλευση των Αμερικανικών μετωπο, στρατευμάτων στο να ανοίξουν στο Ιράκ το βόρειο μέτωπο. Ακριβώ. Και αυτή ήταν μια ψαπαντή των Αμερικανών. Λοιπόν, και μέσα σε αυτό, αφήνω το Κουρδιστάν τώρα, για να κοιτάξουμε το χάρτη λίγο πιο ανατολικά, υπήρχε το ανεξάρτητο Βαλουχιστάν. Βαλουχιστάν. Υπήρχε το ανεξάρτητο Βαλουχιστάν. Το οποίο η περιοχή, για να καταλάβουν οι φίλε και οι φίλοι, είναι η νότια περιοχή, να το πω έτσι, μεταξύ Ιράν και Πακιστάν, αυτό που ιστορικώ είναι η έρημο τη Γερδοσία. Που πέρασε ο Μέγα Αλέξανδρος ναι. με τα στρατεύματά του, τα μισά. Εν πάση περιπτώσει, όσοι πήγε χερσαίω γύρναγε από τον Ινδόποταμό στη Βαβυλώνα και τα είχε στείλει τα άλλα με τον Νάβαρχο τον Νέα. Ο Δόγκε Δροσία έχουμε στο ζωγράφο, να ξέρει. Συγγνώμη. Ο Δόγκε Δροσία έχουμε στο ζωγράφο. Το λέω παρεπιπτόντω ότι στο ζωγράφο ένα ολόκληρο μέρο του Δήμου έχει ονοματοδοσία. Μόνο από τον κύκλο του Αλεξάνδρου. Ινδού, έχουμε Γεδροσία έχουμε Αρβιλόν, έχουμε. Τα πάντα. ε! Βάλε δίπλα και Βαλουχιστάν στην Γεδροσία. Θα το εισηγηθώ. Βάλε παύλα Βαλουχιστάν για να καταλάβουμε. Και το εμφάνισαν αυτή τη στιγμή λοιπόν. Οι Βαλούχοι, οι Μπαλούχοι εν πάση περιπτώσει, είναι Σουνίτε. Είναι πολύ βασικό αυτό για να το ξεκαθαρίσουμε. Έχουν αυτονομιστικό κίνημα και εναντίον του Πακιστάν όπου το Πακιστάν εάν χάσει τη συγκεκριμένη περιοχή θα αντιμετωπίσει τεράστιο ζήτημα ε, εξόδου στη θάλασσα και φυσικά έχουμε και το ζήτημα και στο Ιράν όπου το Ιράν είναι ε, όπου όπως ξεκινάει αυτή η υπόθεση καταλαβαίνουμε ότι είναι πλέον το ανατολικό μετωπό του Ιράν ανοίγει ή δυνητικό μπορεί να ανοίξει ναι. έτσι, άρα που είναι πόνο από μια τέτοια κατάσταση νομίζω ότι οι Ηνωμένε Πολιτείες η Δυτική Συμμαχία, του Ισραήλ, βολεύονται από το άνοιγμα ενό μια τέτοια ιστορία. Και δείχνουν στο Ιράν ότι, κοίτα, να δει, μπορεί να πετά πυράβλους στη Συρία και στο Ιράκ τι προηγούμενε μέρε, αλλά μπορεί να σου έρθουν πυράβλοι που Άμως. να μην είναι Αμερικανικοί, ακριβώ Ισραηλοί, αλλά να σου ναι, έρθουν ναι. από, από τα Ανατολικά, όπου να είναι Πακιστανικοί. Ναι. Και εκεί σε μια δυνητική σύγκρουση Πακιστάν. Που, Ιράν. Έχει, που έχει πυρηνικά το, Πακιστάν. το ένα έχει πυρηνικά και οι άλλοι δεν ξέρουμε τι ακριβώ γίνεται, ή mm. θέλουμε να φτιάξουν εν πάση περιπτώσει. Αλλά έχουν ένα βαλιστικό οπλοστάσιο πολύ μεγάλο. Με οπλοστάσιο πολύ μεγάλο. Ε, απεδείχθη από τον πόλεμο στην Ουκρανία την τεχνολογία που έχουν σε drones, UAVs κτλ. Λοιπόν, μπορεί να δημιουργήσει τεράστιο ζήτημα, το οποίο όμω δυνητικά, αλάβω μου, θα εμπλακεί η Κίνα, θα εμπλακεί η Ινδία, η εκ των Ινδία, πραγμάτων η Ινδία, Ινδία, Ινδία και οι Ηνωμένε ναι. Και το ενδιαφέρον της υπόθεσης σε αυτό γιατί τώρα κάνουμε και το σενάριο έτσι, τι είναι. Με το Πακιστάν η πιθανότητα είναι να πάει μαζί η Κίνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και με το Ιράν είναι να πάει η Ρωσία με την Ινδία. Εκεί λοιπόν φαίνεται αυτό, αυτό το μπλέξιμο τη σημερινή γεωπολιτική κατάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν έχει κανένα λόγο πάντω από αυτού, από του μεγάλου, δεν έχει κανένα Όχι. λόγο να, να, να εμπλακεί κανεί σε Για θα... την ώρα. Η Ινδία τη νοιάζει κατά τριβή τη κοινά, μια χαρά του. Δηλαδή... Τη νοιάζει, αλλά δεν ξέρει τι θα γίνει ακριβώ και πώ η Ινδία βλέπει το Ιράν ω ασφάλεια. γιατί η Ινδία βρίσκεται μεταξύ Κίνα και Πακιστάν, άρα θα πρέπει να έχει κάποιον εξισορροπιστή. Σε αυτό, σε αυτό το που δημιουργεί και κάθεται στη μέση. Άρα θεωρητικά η Ινδία ενδιαφέρεται να υπάρχει ένα Ιράν το οποίο ναι, να κρατάει ισορροπίε με το, με, το Πακιστάν. Και μάλιστα όταν το ένα είναι σιτικό και το άλλο είναι συνειδητικό, οπότε υπάρχει και η έννοια τη τριβή που μπορεί να τη χρησιμοποιήσει ας πούμε, η Ινδία για να το εξορροπήσει. Γενικά αυτό που θέλω να πω δεν είμαστε εκεί, για να μην τρελαθούμε. Ναι, ναι. Έτσι, είμαστε όμω. Αλλά έχει ανοίξει, 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 ένα μέτωπο. Ναι, ένα μετά, μέτωπο. Ακριβώς. Μετά την Ερυθρά Θάλασσα έχουμε ακόμα ένα, ένα μέτωπο. Ακριβώ. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα σκέλο λοιπόν, η ευρύτερη Μέση Ανατολή που έχει όλη αυτή, όλη αυτή τη γεωγραφική περιοχή. Επέτρεψα μου να πω συγγνώμη και η Τουρκία θα βρεθεί σε η Τουρκία, πολύ δύσκολη θέση. Λόγω σε Πακιστάν. πολύ δύσκολη. Και Πακιστάν και Ιράν. και Ιράν. Προσπαθεί δηλαδή. Μεταξύ δύο συμμάχων. Να... Ναι, μεταξύ δύο συμμάχων τη τι θα κάνει. Ο, Λέι, ο Πακιστάν θα πάει. Και εγώ αυτό πιστεύω και ελπίζω να σου πω Λέ, την ναι, <laughs> λοιπόν, ε, Άρα λοιπόν αυτό είναι το ένα μέτωπο. Το οποίο έχει τα, αυτά, αυτά τα οποία είναι ήδη ενεργά. Πάμε στο άλλο τώρα δυνητικό. Ανεβαίνουμε προ τα πάνω. Είναι Ουκρανία. Έτσι. Με βάση αυτά που είπε ο, ο, ο επικεφαλή τη Στρατιωτική Επιτροπή του ΝΑΤΟ, ο Ολλανδό, ο, ο, ο Μπάουερ, από ό,τι καταλαβαίνω φοβούνται ε, μέτωπο εντό Ευρώπη πλέον, όχι στι παρυφέ, όχι στην περιφέρεια τη Ευρώπη, Ουκρανία εντό, Σκανδιναβία κλπ. Άρα, Πολωνία, άρα ετοιμάζονται και αυτό. Πάμε τώρα βόρεια, άλλο μέτωπο, άλλη γεωγραφική περιοχή. Με ενεργό ένα σοβαρό πόλεμο στην Ου Ουκρανία, που και αυτό από ό,τι φαίνεται θα αρχίσει να έχει επιμέρου ε, εκδηλώσει. Τα λέγαμε. Αλλά εκεί και... μιλάμε για βαριά πράγματα. Έτσι. Βαριά πράγματα. Πάμε πλέον στην καρδιά των γεωπολιτικών βασικών δρόντων, δεν είναι δηλαδή αυτό που λέμε το πρόξη, ναι. ο πόλεμο αντιπροσώπων. αντιπροσώπων ναι. Έτσι. Εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι χτίζεται μία. πώς να το πω μία... Μια κατάσταση στο Σκανδιναβία και στην Αρκτικό, ειδικά στη Σκανδιναβία και στη Βαλτική, όπου προσπαθούν να κάνουν, πώς να πω, by denial που λέμε στις διεθνείς σχέσεις. Από Των Ρώσων. Mm. Δηλαδή να τους κλείσουν μέσα στον κόλπο της Φιλανδίας στις ακτές της Αγίας Πετρούπολης. Mm. Αυτό λοιπόν είναι πολύ μεγάλο το ζήτημα γιατί ήδη και οι Σουηδοί από τις προηγούμενη εβδομάδα αν δεν κάνω λάθος μιλήσανε για την Ίσο Γκότλαντ, τη σημασία της και η εκτίμησή τους ήταν ότι υπάρχει περίπτωση να α, οι Ρώσοι για να ξεκλειδώσουν αυτό το κλειό που υπάρχει στη Βαλτική να χτυπήσουν την Ίσο Γκότλαντ. Άρα λοιπόν σίγουρα πλέον επειδή θα πάμε στο άλλο επίπεδο της σύγκρουσης στην Ου Ουκρανία. Την Εδώ Ακριβώς. για την παράσταση Ακριβώ, γιατί στην Ουκρανία νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο πλέον να, ε, να αλλάξει η ισορροπία, εκτός και αν έχουμε είσοδο όπως καταλαβαίνουμε δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Πού δεν πρόκειται. Που, ναι, φαντάζομαι, εν πάση περιπτώσει, εκεί έχει νομίζω ένα αποτέλεσμα, θα το δούμε ναι. το επόμενο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν θα είναι θετικό για τους Ουκρανούς, οπωσδήποτε. Άρα λοιπόν θα πρέπει η, η, θα πρέπει η σύγκρουση Αλλάζει επίπεδο πλέον. Mm -hmm. Για να μπορέσουν να ε, δημιουργηθεί αποτροπή προ την Ρωσία, πιο αξιόπιστη σε σχέση με την Ουκρανία, νομίζω ότι η Βαλτική και ο Αρκτικό κύκλο, το οποίο πρέπει να συζητήσουμε, είναι κάτι το οποίο θα δούμε την επόμενο βήμα αντιπαράθεση. Δεν είναι τυχαίο ότι και η Λευκορωσία πλέον, όπω λέγαμε και πριν. Προβλέπεται η χρήση τακτικών πυρηνικών οι οι Ρωσικών, τακτικών, άρα που μεταθέτουν στο εδαφό τη. Δυστυχώ η κατάσταση, ενώ φαίνεται ότι οι μάχε στην Ουκρανία δεν έχουν κοπάσει, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν χάσει αυτή τη δυναμική που είχαν το τελευταίο καιρό. Οι Ρώσοι κυρίω επιτίθενται αυτή τη στιγμή. Σφαγή γίνεται βασικά Σφαγή γίνεται. Έχει περάσει σε δεύτερο έχει πλάνο έτσι, λόγω. Το θέτω λόγω... καλύτερα. Λόγω... Έχει περάσει σε δεύτερο πλάνο. Η κατάσταση λοιπόν πλέον είναι πιο επικίνδυνη, ακριβώ γιατί και η Δύση βλέπει ότι η Ουκρανία έχει φτάσει στα όριά τη, δεν μπορεί να κάνει αυτό το οποίο, εν πάση περιπτώσει, θα κάνει. Άρα θα πρέπει η Δύση να λάβει τα μέτρα τη. Άρα λοιπόν νομίζω ότι πάμε και σε πιο επικίνδυνε καταστάσει. Αν, γίνει, και τέτοιο, στο αν, αν γίνει, τέτοια κίνηση, γιατί αν γίνει από πλευρά τη Ρωσία, θα γίνει. Ε, δηλαδή επιθετική ενέργεια σε ανατοϊκό έδαφο, Εκεί θα είναι πολύ σκληρά τα αντιλήμματα. Ε, δεν νομίζω ότι. Και επέτρεψε μου να σου πω ότι αυτό, δεν νομίζω δύσκολο. ότι θα κάνουν. Δεν νομίζω. Εγώ πιστεύω ότι οι Ρώσοι θα. Εκτό κι αν γίνει κάτι πολύ σημαντικό, έτσι. Κάτι να συμβεί, ένα γεγονό το οποίο θα είναι. Γιατί μου κάνει εντύπωση ότι ήταν δύσκολο. πολύ κατηγορηματικό ο Μπάουρ ετοιμαστείτε για μεγάλο πόλεμο. Αυτό στην λοιπόν Επρώτη. έχει να κάνει ίσω με το πώ θα εξελιχθούν τα πράγματα στην Ουκρανία, Ουκρανία. Διότι δεν μπορώ να πιστέψω ότι οι είναι έτοιμη να επεκταθεί η Ρωσία περαιτέρω ή στο Χάρκοβο ή στην Οδυσσό ή ακόμα, ακόμα και στο Κίεβο. Δηλαδή, πλέον οι Ρώσοι, άμα δείτε τι δηλώσει του κυρίου Μετβέτεφ του ίδιου του, του Ρώσου Προέδρου, μιλάνε πλέον, θέτουν υπό την ύπαρξη του Ουκρανικού κράτου. Ναι. Από την αρχή. Από την αρχή. Δεν ξέρω αυτό αν είναι εκβιασμό για να του πει σταματήστε το τώρα, αλλιώ θα τεθεί. Μπορεί να είναι και έτσι. Αλλά αν δεν σταματήσουν, να το πω διαφορετικά, δεν βρεθεί ένα του ζιβέντι. Ε, μπορεί να τεθεί πραγματικά το ζήτημα. Να, ναι, του Και εκεί πλέον, όπω καταλαβαίνουμε όλοι, έτσι όπω έχει παίξει το Ουκρανικό στη Δύση τα τελευταία δύο χρόνια, ε, δεν μπορεί να το, αφήσουμε να, το αφήσεις να το αφήσει έτσι η Δύση. Αυτό θα, είναι θα είναι μεγάλη καταστροφή για το πολιτικό σύστημα τη Δύση. Άρα, είναι λογικό αυτό που λέει ο Ολλανδό πρόεδρο τη Αρχιωτική Επιτροπή, δυστυχώ δεν θα έχουμε ήρεμα νερά ή εν πάση περιπτώσει ηρεμία ή καλύτερη κατάσταση του 24 σε σχέση με το 23 όπω το είπαμε και στι προηγούμενε εκπομπέ. Λοιπόν, και πάμε να ολοκληρώσουμε για... με μία φράση ότι η Ελλάδα σε όλα αυτά έτσι, Πρέπει να έχει υπόψη τη ότι την αφορούν. Δεν είναι με το Δεν είναι σε άλλο πλανήτη. Δεν είναι σε άλλη ήπειρο. Όλα τα πάντα μα αφορούν. Ό,τι περιγράψαμε μέχρι τώρα μα επηρεάζει ευθέω. Ε, ούτε ευ... καν έμεσα, ούτε με κανέναν. Ευθέω. Ε, πλέον το σύστημα είναι αυτό που λέμε self-help. Οι χώρε είναι αντιλαμβάνονται μεταξύ του ότι μπορούν πλέον να αλλάξουν σύνορα, μπορεί ο καθένα να κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή, ο ένα βαράει τον άλλον και λέει ότι βαράει η τρομοκράτε τη άλλη χώρα, ναι. στη δική του, <συσχελίδι> στη χώρα <συσχελίδι> του, στη δική χώρα, στη δική χώρα. Που είναι η ίδια Δηλαδή, αυτό όλο το ζήτημα σε συνδυασμό με, τη, νέα στρατηγική ασφαλεία τη Τουρκία, όπου λέει θα χτυπάει στη τη γενέση τη και στην πηγή του τι <συσχελίδι> απειλέ του εναντίον <συσχελίδι> του τουρκικού κράτου, μα αφορά άμεσα και νομίζω ότι θα μα αφορά ακόμα περισσότερο στο άμεσο μέλλον. Ανανεώνουμε ραντεβού για ένα go room, θα το κρατήσουμε για έκπληξη. Θα είναι διευρυμένη <laughs> η σύνθεση. Σύθεση. Η σύνθεση θα σα το πούμε, θα είναι surprise party. Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Σα ευχαριστώ. Τα... Καλώ ήρθατε, Γιώργο. Φίλη, ευχαριστούμε πολύ.